Αδελφή Γκάο και Σόγκ, υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα που δεν έχω ξεκαθαρίσει. Λέτε ότι η βίβλος δεν είναι εξ ολοκλήρου ο λόγος του Θεού, αλλά περιέχει και το λόγο του ανθρώπου. Εγώ έχω μια διαφορετική ερμηνεία. Επί 2000 χρόνια ο θρησκευόμενος κόσμος πιστεύει ότι η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού και ότι αντιπροσωπεύει τον Κύριο. Αυτή εξάλλου είναι και η δική μου πεποίθηση. Ελπίζω να μου δώσετε εξηγήσεις σχετικά με αυτή την ερώτηση. Η βίβλος είναι εμπνευσμένη από το Θεό. Είναι ο λόγος του Θεού. Ο θρησκευόμενος κόσμος το αναγνωρίζει αυτό. Αμήν. Δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας. Σωστά. Για όλους, η βίβλος είναι ο κανόνας του χριστιανισμού. Είναι η υψηλότερη εξουσία. Η βίβλος αντιπροσωπεύει τον Κύριο. Αμήν. Αμήν. Όσοι αρνούνται ότι η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού, θα καταδικαστούν και θα στιγματιστούν ως αιρετικοί. Ξέρω τι σας λέω. Οπότε, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αμήν. Η βίβλος είναι εμπνευσμένη από το Θεό και είναι ο λόγος του. Οπότε, η προσκόλληση στη βίβλο δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λάθος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάτερ Ζου, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Φυσικά. Αν ο θρησκευόμενος κόσμος αναγνωρίζει κάτι, σημαίνει ότι είναι αλήθεια? Σημαίνει ότι είναι σίγουρα σύμφωνο με την έννοια του Θεού? Τι πιστεύετε? Θα έλεγα... Είστε πολλά χρόνια ιερέας, επομένως γνωρίζετε ότι ο Κύριος Ιησούς καταδικάστηκε από τους Εβραίους όταν ήρθε να επιτελέσει το έργο του. Πάτερ Ζου, συμφωνείτε με αυτό? Φυσικά συμφωνώ. Συμφωνεί ο Θεός με τις καταδίκες του θρησκευόμενου κόσμου? Οι απόψεις του θρησκευόμενου κόσμου αντιπροσωπεύουν την αλήθεια? Αν ολόκληρος ο θρησκευόμενος κόσμος αποκαλεί κάτι αίρεση, συμφωνεί με τα γεγονότα? Όχι, δεν συμφωνεί. Πάτερ Ζου, υποθέτω ότι τα γνωρίζετε όλα αυτά. Για ποιο λόγο ισχυρίζεστε ότι η βίβλος είναι εμπνευσμένη από το Θεό και είναι ο λόγος του? Ποια είναι η απόδειξή σας? Ο Παύλος είπε ότι όλες οι γραφές εμπνεύστηκαν από το Θεό. Εσείς διαφωνείτε? Τα λόγια του Παύλου αντιπροσωπεύουν τον Κύριο Ιησού. Το είπε αυτό ο Κύριος Ιησούς? Το είπε ποτέ το Άγιο Πνεύμα? Φυσικά όχι. Αν δεν το έχει πει ούτε ο Κύριος Ιησούς ούτε το Άγιο Πνεύμα και το είπε ο Παύλος, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι συμφωνεί με την αλήθεια? Μόνον ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Μπορεί ο λόγος του ανθρώπου είναι η αλήθεια? Σε ποιον πιστεύετε? Πιστεύετε στον Κύριο Ιησού ή πιστεύετε στον Παύλο? Για ποιον μαρτυρεί η βίβλος? Μαρτυρεί για τον Παύλο ή για τον Θεό? Λέτε ότι η βίβλος αντιπροσωπεύει τον Κύριο. Πάτερ Ζου, είστε σίγουρος? Μπορεί η βίβλος να αντιπροσωπεύσει τον Κύριο? Μπορεί η βίβλος να στηρίξει τη δεύτερη έλευση του Κυρίου? Μπορεί να επιτελέσει την κρίση του Θεού στις έσχατες ημέρες? Δεν μπορεί. Πάτερ Ζου, απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις. Πάτερ Ζου, με ακούσατε? Μπορείτε να απαντήσετε, παρακαλώ? Φαίνεται ότι ο Πάτερ Ζου δεν έχει απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, εφόσον καλέσατε μάρτυρες της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, ρωτήστε τους ίδιους. Ας ακούσουμε τι έχουν να πούν για το θέμα. Ας ακούσουμε τι έχουν να πούν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλοί άνθρωποι του θρησκευόμενου κόσμου πιστεύουν ότι η βίβλος είναι εμπνευσμένη από το Θεό. Είναι ο λόγος. Αυτό σαφώς είναι λανθασμένη άποψη. Όλες οι μαρτυρίες των Αποστόλων στη Βίβλο, όπως και οι επιστολές, είναι καταθέσεις των συγγραφέων. Συμφωνείτε?
Η βίβλος είναι γραμμένη από ανθρώπους διαφορετικών εποχών. Πώς γίνεται να ερμηνεύονται οι μαρτυρίες τους ως ο λόγος του Θεού? Αν το δούμε από το σκεπτικό του θρησκευόμενου κόσμου, παρότι οι συγγραφείς είναι όλοι άνθρωποι, με κάποιο τρόπο τα λόγια τους γίνονται ο λόγος του Θεού. Τι λογική είναι αυτή? Ο Θεός είναι διαφορετικός από τον άνθρωπο. Μόνο ο Θεός μπορεί να εκφράσει το λόγο του Θεού. Αμήν. Και ο άνθρωπος εκφράζει ανθρώπινο λόγο. Σωστά. Αν επιμείνουμε ότι ο λόγος του ανθρώπου είναι του Θεού, επιτρέψτε μου να ρωτήσω. Θα μπορούσαν οι συγγραφείς της βίβλου να είναι ο Θεός? Όχι. Ισχυρίστηκαν ότι ήταν ο Θεός? Φυσικά. Όχι. Ισχυρίστηκαν ότι όλα τα λόγια τους ήταν εμπνευσμένα από το Θεό? Όχι. Καθόλου. Τι έχετε να πείτε σχετικά με αυτή την ερώτηση? Τίποτα. Αν ισχυρίζεστε ότι ήταν όλοι ο Θεός, αντιφάσκετε. Γιατί υπάρχει μόνο ένας Θεός. Αμήν. Σαφώς. Είναι όλοι άνθρωποι. Αλλά επιμένετε ότι είναι Θεός. Αυτό είναι βλασφημία. Είναι θανατηφόρα αμαρτία. Ναι, προκαλεί σοβαρές συνέπειες. Αν δέχεστε ότι είναι όλοι άνθρωποι, αλλά εξακολουθείτε να υποστηρίζετε ότι τα λόγια τους είναι ο λόγος του Θεού, πρόκειται για στρέβλωση των γεγονότων και ισοδυναμεί με βλασφημία για το Θεό. Μέσα στη βίβλο, εκτός από τον Μωυσή και τους προφήτες, κανένας δεν είχε εντολή από τον Θεό να μεταδώσει το λόγο του. Επίσης, δεν ισχυρίστηκαν ποτέ ότι η γραφή τους είναι εμπνευσμένη από τον Θεό. Ναι. Αν κάποιος δεν έχει στοιχεία, αλλά ισχυρίζεται ότι αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν το λόγο του Θεού, λέει ξεδιάντροπα ανοησίες. Σωστά. Χωρίς πραγματική απόδειξη, τι άλλο είναι παρά οι συγγραφείς των δύο διαθηκών ήταν άνθρωποι που χρησιμοποίησε ο Θεός. Βίωσαν το έργο του Θεού εκείνη την εποχή. Είχαν καλή γνώση του Θεού και βάρος στην καρδιά τους. Καταθέτουν τις εμπειρίες και τις μαρτυρίες τους για να τις διαδώσουν στους Αγίους των Εκκλησιών. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Κάποιοι που ένιωσαν πως αυτό ήταν πολύ επιμορφωτικό και υψηλότερο από μαρτυρίες κοινών ανθρώπων, ακολούθησαν και λάτρεψαν τυφλά, θεωρώντας ότι τα λόγια τους ήταν ο λόγος του Θεού. Αφού κανείς άλλος δεν ήταν ικανός να γράψει τέτοια πράγματα, έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι πλάνες και οι ψευδείς αντιλήψεις. Διαδόθηκαν σε μεγάλο βαθμό και υιοθετήθηκαν από πολλούς ανθρώπους. Και τελικά έγιναν οι αντιλήψεις των θρησκευόμενων ανθρώπων. Η ζημιά που προκλήθηκε είναι μεγάλη. Αν δεν είχε έρθει ο παντοδύναμος Θεός, ποιος θα τα καταλάβαινε όλα αυτά? Σωστά. Αν και πολλοί λένε ότι όλα τα πράγματα πρέπει να συμφωνούν με τη βίβλο και το λόγο του Θεού, κανείς δεν προσπαθεί να τα δει όλα αυτά σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Κανείς δεν προσπαθεί να αναζητήσει την αλήθεια και να ελέγξει τα γεγονότα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Τι λέτε? Έχω δίκιο? Ναι. Σωστά, έχεις δίκιο. Ας διαβάσουμε το λόγο του παντοδύναμου Θεού. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Πηγαίνετε στη σελίδα 956. Την σήμερον ημέρα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η βίβλος είναι ο Θεός και ότι ο Θεός είναι η βίβλος. Επίσης πιστεύουν ότι όλα όσα λέει η βίβλος ήταν τα μόνα λόγια που εξέφρασε ο Θεός και ότι όλα υπόθηκαν από το Θεό. Όσοι πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν ακόμη ότι παρόλο που και τα 66 βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν από ανθρώπους, όλα αυτά δόθηκαν με την έμπνευση του Θεού και αποτελούν καταγραφή των ομιλιών του Αγίου Πνεύματος. Αυτό αποτελεί τη λανθασμένη ερμηνεία των ανθρώπων και δεν συνάδει απόλυτα με τα γεγονότα. Στην πραγματικότητα, εκτός από τα βιβλία των προφητιών, το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης αποτελεί ιστορικό αρχείο. Ορισμένες από τις επιστολές της Καινής Διαθήκης προέρχονται από τις εμπειρίες των ανθρώπων και ορισμένες προέρχονται από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Οι επιστολές του Παύλου, παραδείγματος χάρη, προέκυψαν από το έργο ενός ανθρώπου. Ήταν όλες το αποτέλεσμα της διαφώτισης του Αγίου Πνεύματος και γράφτηκαν για τις εκκλησίες. Ήταν λόγια προτροπής και ενθάρρυνσης για τους αδελφούς και τις αδελφές των εκκλησιών.
Δεν ήταν λόγια που εξέφρασε το Άγιο Πνεύμα. Ο Παύλος δεν μπορούσε να μιλήσει εξ ονόματος του Αγίου Πνεύματος, ούτε ήταν προφήτης. Πολύ λιγότερο δε είδε οράματα. Οι επιστολές του γράφτηκαν για τις εκκλησίες της Εφέσου, της Θεσσαλονίκης, της Γαλατίας και άλλων εκκλησιών. Εάν οι άνθρωποι βλέπουν τις επιστολές ή τα λόγια του Παύλου ως τις ομιλίες του Αγίου Πνεύματος και τα λατρεύουν ως Θεό, τότε μπορεί να υποθεί ότι δεν ξέρουν να κάνουν καμιά διάκριση. Για να μιλήσουμε πιο σκληρά, δεν είναι αυτό σαφώς βλασφημία? Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος να μιλήσει εξ ονόματος του Θεού και πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να προσκυνήσουν ενώπιον των καταγραφών των επιστολών του και όσων εξέφρασε, σαν να ήταν ένα ιερό βιβλίο ή ένα θεϊκό βιβλίο? Θα μπορούσε ο λόγος του Θεού τυχόν να εκφραστεί από έναν άνθρωπο? Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος να μιλήσει εξ ονόματος του Θεού? Δεν αποτελούν όλα όσα περιέχονται στη Βίβλο καταγραφή όσων έχει εκφράσει ο ίδιος ο Θεός. Η Βίβλος απλά τεκμηριώνει τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου του Θεού, εκ των οποίων ένα μέρος είναι η καταγραφή των προβλέψεων των προφητών και άλλο ένα μέρος είναι οι εμπειρίες και η γνώση που αποτυπώθηκαν από ανθρώπους που χρησιμοποίησε ο Θεός στην πορεία του χρόνου. Οι ανθρώπινες εμπειρίες αλλοιώνονται από ανθρώπινες απόψεις και γνώσεις, κάτι που είναι αναπόφευκτο. Πολλά από τα βιβλία της Βίβλου περικλείουν ανθρώπινες αντιλήψεις, ανθρώπινες προκαταλήψεις και ανθρώπινες παράλογες ερμηνείες. Βεβαίως, τα περισσότερα από όσα έχουν λεχθεί είναι το αποτέλεσμα της διαφώτισης και της φώτισης του Αγίου Πνεύματος και αποτελούν σωστές ερμηνείες. Εν τούτης και πάλι δεν μπορούμε να πούμε ότι εκφράζουν την αλήθεια με απόλυτη ακρίβεια. Αμήν. 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 Παράγωμα. Σωστά. Όλοι έχουμε διαβάσει αυτά τα λόγια και μπορούμε να δούμε ότι η Βίβλος δεν είναι εμπνευσμένη από το Θεό, ούτε είναι όλος ο λόγος του Θεού. Όσο για τα ποια μέρη της Βίβλου είναι ο λόγος του Θεού και ποια προέρχονται από τους ανθρώπους, είναι σαφές σε όσους διακρίνουν. Σωστά. Ο συγγραφέας ονομάζεται για κάθε γραφή και διευκρινίζεται σαφώς ποια μέρη της Βίβλου περιέχουν το λόγο του Θεού. Πώς γίνεται έτσι αβίαστα να θεωρούμε ότι ο λόγος του ανθρώπου και ο λόγος του σατανά είναι ο λόγος του Θεού? Πείτε μου, είναι λογικό αυτό? Όχι, δεν είναι. Αν οι πιστοί επιμένουν ότι τα λόγια των ανθρώπων στη Βίβλο είναι ο λόγος του Θεού, πώς πιστεύετε ότι θα νιώθει ο Θεός? Είναι δίκαιο για το Θεό? Δεν είναι βλασφημία και δυσφήμιση του Θεού? Πράγματι. Ποιο είναι το βάρος του λόγου του ανθρώπου στα μάτια του Θεού? Γιατί δεν αφιερώνουμε μια στιγμή να το σκεφτούμε? Πώς μπορεί να συγκριθεί ο λόγος του ανθρώπου με το λόγο του Θεού? Σωστά. Η ουσία του ανθρώπου διαφέρει από του Θεού. Έτσι και τα λόγια του ανθρώπου διαφέρουν από το λόγο του Θεού. Αμήν. Αμήν. Αν η διαφώτιση του λόγου του ανθρώπου μπορεί να συμφωνήσει με την αλήθεια, είναι μεγάλο επιτεύγμα. Ναι. Αν ο λόγος του ανθρώπου δεν καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι πλάνη και ψέμα. Ναι, είναι. Αν όσοι πιστεύουν στο Θεό δεν μπορούν να το δουν αυτό, τότε φοβάμαι ότι είναι πολύ ανόητοι και αδαείς. Σήμερα, ο θρησκευόμενος κόσμος θεωρεί τα λόγια των ανθρώπων στη Βίβλο ως τον λόγο του Θεού. Αυτό δείχνει ότι κανείς δεν ξέρει πραγματικά το Θεό. Σωστά. Σωστά. Οι περισσότεροι ηγέτες στο θρησκευόμενο κόσμο είναι υποκριτές, φαρισαίοι. Όσοι γνωρίζουν πραγματικά το Θεό, δεν πιστεύουν ότι η Βίβλος είναι εμπνευσμένη από το Θεό και ότι είναι ο λόγος του Θεού. Αμήν. Σίγουρα δεν θα λάτρευαν τη Βίβλο σαν να ήταν ο Θεός. Πιστέψτε με. Ο θρησκευόμενος κόσμος πιστεύει ότι η Βίβλος είναι εμπνευσμένη από το Θεό και είναι ο λόγος του Θεού, ότι αντιπροσωπεύει το Θεό. Αυτή είναι η πιο ψευδής ιδέα στο θρησκευόμενο κόσμο. Αμήν. Αμήν. Έτσι είναι. Η αναγνώριση από τον θρησκευόμενο κόσμο δεν το καθιστά γεγονός. Σωστά. Οι άνθρωποι δεν δέχονται το νέο έργο του Θεού γιατί παρασύρονται από πλάνες. Ναι. Ο Παύλος είπε ότι όλες οι γραφές είναι εμπνευσμένες από το Θεό. Κανένας από τους λόγους του Θεού δεν υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Στη Βίβλο, ο λόγος του Θεού
είναι ο λόγος του Θεού. Και ο λόγος του ανθρώπου είναι ο λόγος του ανθρώπου. Σωστά. Σωστά. Δεν υπάρχουν δύο εκδοχές γι' αυτό. Εκ των υστέρων, συνειδητοποιώ ότι όλοι μας εξαπατηθήκαμε δυστυχώς. Επιμένοντας ότι τα λόγια του ανθρώπου στη βίβλο είναι ο λόγος του Θεού, τα ανθρώπινα λόγια αντικατέστησαν τα λόγια του Θεού. Και τα λόγια του ανθρώπου στη βίβλο θεωρήθηκαν ως η αλήθεια. Ναι. Πιστεύοντας αυτό, απομακρυνθήκαμε από την οδό του Κυρίου και αναδύθηκαν διάφορα ξεχωριστά δόγματα που έφεραν σωστά. Το απόλυτο χάος. Από αυτό είναι σαφές ότι ο λόγος του ανθρώπου δεν είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να χρησιμεύσει στην ανθρώπινη ζωή. Αμήν. Αυτός ο λόγος του Παύλου έκανε μεγάλη ζημιά σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι αλήθεια. Χάρη στη συζήτησή σας και χάρη στο λόγο του παντοδύναμου Θεού, μπορούμε τώρα να διακρίνουμε την πλάνη του θρησκευόμενου κόσμου. Φανταστείτε να συνέχιζα σε αυτό το δρόμο. Ευχαριστούμε το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό.